ξεκινήσουμε όποτε μου πείτε. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη επίσκεψη στο Γενικό Χημείο του Κράτους ως ένα τμήμα του Υπουργείου Υγείας, το οποίο έζησα 37 ολόκληρα χρόνια το υπηρέτησα. Οπότε είναι γνώριμα το περιβάλλον, γνώριμες οι υπηρεσίες που προσφέρει. Παρόλο που είναι η πρώτη φορά, γνωρίζω τα θέματα, γιατί έχουμε εισάξει και πάλι το θεσμό της επιτελικής ομάδας στο Υπουργείο, όπου οι διευθυντές των τμήματων βρισκόμαστε στο Υπουργείο κάθε ένα μήνα περίπου, οπότε τα θέματα των τμήματων τα γνωρίζουμε μέσα από αυτήν την επιτελική ομάδα της συναντήσεις. Παρ' όλα τα αυτά ήθελα να δω όλους τους συναδέλφους, κυρίως τους τμηματάρχες, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους εδώ, να δούμε θέματα τα οποία ταλανίζουν το Γενικό Χημείο του Κράτους για χρόνια, παραδείγματος χάρη το κτίριο. Εδώ γνωρίζετε ότι είναι χτίστηκε το 70, το κτίριο αυτό δεν έχει αντισεισμικότητα και υπήρχαν σοβαρά θέματα της λειτουργικότητας του επίσης λόγω αυτής της χωρητικότητας αλλά και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Κλήθηκαν διαχρονικά διάφορες υπηρεσίες για να υπάρχει η ασφάλεια και του κτηρίου, του προσωπικού αλλά και των κατοίκων που έχουμε δίπλα σε μια γειτονιά της Ακρόπολης, αλλά έχουμε και κτίρια απέναντι νοσοκομεία και σχολεία. Ευτυχώς, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών να χτιστεί ένα καινούργιο χημείο, αποφασίστηκε φέτος ότι θα προωθηθεί το κτίριο. Θα είναι κοντά στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Αθανάσσα. Υπάρχει κτηριολογική μελέτη, υπάρχει ο σχεδιασμός και θα ξεκινήσει προς το τέλος του χρόνου με την έγκριση για πρώτη φορά της κυβέρνησης με έναν ορίζοντα υλοποίησης στο τέλος του 28, αρχές του 29. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι προσπάθειες ήταν διαχρονικές από πολλούς διευθυντές αλλά και από μένα στα χρόνια που υπηρέτησα ως διευθύντρια και πρέπει να γίνει αυτό το έργο γιατί το Γενικό Χημείο του Κράτους προσφέρει πολλές υπηρεσίες στα θέματα ελέγχου, επιτήρησης, παρακολούθησης τροφίμων, περιβαλλοντικών δειγμάτων, νερών, καλλιντικών, φαρμάκων, αστυνομικών τεκμηρίων και θα ήθελα να πω εδώ ότι συμβάλλει ουσιαστικά στα θέματα πρόληψης που έχει ως πυλώνα προτεραιότητα στο Υπουργείο Υγείας. Τα προγράμματα που ασκούνται εδώ ελέγχου και παρακολούθησης είναι όλα πάνω στη βάση της πρόληψης. Με τη συνεργασία τμήματων και υπηρεσιών όπως είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η Δήμη, το τμήμα υδάτων, το τμήμα περιβάλλοντος, όλες αυτές οι υπηρεσίες φέρνουν δείγματα σε προγραμματισμένη βάση, είτε σε προγραμματισμένη βάση, είτε δείγματα τα οποία αφορούν κρίσιμες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις κρίσης έρχονται και δείγματα εδώ. Άρα βλέπουμε όλη την ολιστική προσέγγιση εδώ των δειγμάτων που έρχονται και τα αποτελέσματα στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρακολούθηση αλλά στέλνονται και στο Υπουργείο για σκοπούς ανάπτυξης πολιτικών, στρατηγικών. Μέσα από αυτά τα προγράμματα μπορούμε να δούμε και συνεϊτάσεις, αν υπάρχει ασφάλεια στα τροφική αλυσίδα, αν υπάρχει ασφάλεια στην κατανάλωση των φαρμάκων και αποτελεσματικότητα τους, των καλλιντικών, όλα αυτά καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα και παραμέτρων αλλά και υλικών και προϊόντων. Ελέγχονται και παιδικά παιχνίδια, για να σας δώσω να καταλάβετε. Άρα, τη στιγμή που ένα Γενικό Χημείο του Κράτους που αποτελείται από 20 διαφορετικά εργαστήρια και αυτό έγινε γιατί τη στιγμή που αγοράζονται ένας ακριβώς εξοπλισμός χρησιμοποιείται από πολλά εργαστήρια, άρα αξίζει τον κόπο να επενδύσει η κυβέρνηση πάνω σε ακριβό εξοπλισμό και μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας για να γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι. Να πούμε εδώ επίσης ότι τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους πολλές φορές παίρνουν βραβεία για την αποτελεσματικότητά τους στα δείγματα που στέλνει, άγνωστα δείγματα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κράτη-μέλη και πολλές φορές έχει πάρει το βραβείο για τα άριστα αποτελέσματα που στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Είναι όλα τα εργαστήρια διαπιστευμένα. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ήταν από τα πρώτα θύματα, το πρώτο τμήμα που διαπιστεύτηκε σε όλη την κυβέρνηση στην δεκαετία του 90 και εισήξε την διαπίστευση σε άλλες υπηρεσίες της κυβέρνησης αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα η διαπίστευση είναι, φαίνεται, και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και ο επαγγελματισμός του προσωπικού. Εδώ θα ήθελα να δώσω τα εύσημα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό, στη Διευθύντρια και στο προσωπικό όλο που μέσα από τον ψηλό επαγγελματισμό και την αφοσίωση έχουν αναδείξει ότι η Κύπρος, παρόλο το μικρό της μέγεθος, σε θέματα που καλύπτει το Γενικό Χημείο του Κράτους, το εκτόπισμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέγεθος της Κύπρου. Στα πρόσφατα έχει περάσει και η καινούργια οδηγία για το νερό, την ποιότητα του νερού, ανθρώπινης κρίσης. Με αυτή την οδηγία τώρα το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει μια αυξημένη ευθύνη ελέγχου, τόσο σε παραμέτρους όσο και σε συχνότητα. Η οδηγία αυτή παρακολουθεί ακόμα πιο συχνά και το πόσιμο νερό της βρύσης, που θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα στους καταναλωτές ότι ελέγχεται καθημερινώς και η ποιότητα του είναι άριστη. Ελέγχονται όμως και τα εμφιαλωμένα και τα βιτιοφόρα και όλα αυτά και τα φράγματα που μέσα από την καθαρισμό και την τήληση πηγαίνουν στον καταναλωτή μετά από την επεξεργασία. Να δώσουμε το μήνυμα ότι η ποιότητα του νερού μας στην Κύπρο είναι άριστη και λόγω αυτών των συχνών ελέγχων πρέπει να νιώθουμε και να δώσουμε το μήνυμα στον κόσμο και στον τουρισμό μας ότι όντως και το νερό μας και τα τρόφιμα μας και όλα τα προϊόντα περνούν από το μικροσκόπιο του Γενικού Χημείου του Κράτους με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Άρα το θέμα της ασφάλειας, της ποιότητας των τροφίμων, της ασφάλειας του περιβάλλοντος, επίσης του δίκαιου εμπορίου και του καταναλωτή να νιώθει ασφαλής σε διάφορα προϊόντα είναι δεδομένα και να έχει εμπιστοσύνη σε ένα οργανισμό ο οποίος χτίστηκε με κόπους από πολλούς και διευθυντές που πέρασαν και προσωπικό που αφιπηρέτησα, τους οποίους ευχαριστούμε και νιώθουμε ότι η υπηρεσία αυτή μας βάλει ασπροπρόσωπους όχι τόσο και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Υπουργέ, αν επιτρέπετε μια ερώτηση, αναφερθήκατε στην ποιότητα του νερού, είπατε ότι είναι άριστη. Γιατί κατά την άποψή σας, εφόσον αυτή η ποιότητα είναι άριστη, δεν προμηθεύεται τέλος πάντων νερό για καθημερινή χρήση, για πόση είναι ο μέσος Κύπριος? Δηλαδή οι έλεγχοι γίνονται από το χημείο. Όλα είναι άψογα, δεν χρειάζεται το χημείο να προβεί σε κάποιες συστάσεις? Το χημείο, το μόνο που θα ήθελα να δώσουμε στον καταναλωτή, ότι το νερό της βρύσης, το μόνο που μπορεί κάποιος καταναλωτής να νιώθει ότι δεν θέλει να το χρησιμοποιεί, είναι η οσμή.